Ο Σωτήρης Τσιόδρας βγαίνει από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Μόλις έχει επισκεφτεί τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο οποίος για τρίτη μέρα νοσηλεύεται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας και δίνει μάχη με τον αόρατο εχθρό. Για τρίτη μέρα ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, νοσηλεύεται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Η κατάστασή του παραμένει σταθερή και προς το παρόν ελεγχόμενη. Με τον καθηγητή λοιμοξιολογίας είχε συναντηθεί και το βράδυ της Τετάρτης και κατόπιν υπόδειξης Τσιόδρα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εισήχθη στο νοσοκομείο, καθώς είχε ανεβάσει πυρετό. Ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας νοσηλεύεται για τρίτη ημέρα στον ενατό όροφο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Παρακολουθείται στενά από την ομάδα των θεραπώντων ιατρών του, ενώ ακολουθείται η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή. Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν σε συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου οι θεράποντες ιατροί, το Σαββατοκύριακο, αλλά και οι πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της υγείας του. Εμείς προσευχόμαστε για όλους, γιατί όπως και η ζωή χαρίζεται σε όλους, έτσι και η ασθένεια δεν κάνει διακρίσεις. Δεν σημαίνει ότι ένα πρόσωπο εκκλησιαστικό το οποίο νοσεί ότι κόλλησε τον ιό στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, των λειτουργικών. Από το βράδυ της Παρασκευής, στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας ακόμη Μητροπολίτης. Ο Μητροπολίτης Κύτρους Κατερίνης και Πλαταμόνα Γεώργιος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και αρχικά παρέμενε στο σπίτι του. Όταν όμως εμφάνισε υψηλό πυρετό, διακομίστηκε εδώ στο νοσοκομείο Αχέπα. Ο Μητροπολίτης Γεώργιος είναι από τους ιεράρχες που τηρούσαν τα μέτρα και μάλιστα στα ονομαστήριά του, στις αρχές του μηνός, είχε ανακοινώσει πως δεν θα δεχόταν επισκέψεις λόγω των περιορισμών.